που μας βοηθάει πάντοτε να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε. Γεια σου Στέλιο μου, τι κάνεις? Καλημέρα. Καλημέρα. Και καλό μήνα. Και καλό μήνα. Καλό μήνα και αλήθειες θέλουμε. Και αλήθειες. Αυτό. Λοιπόν, που ζούμε, είναι δύσκολο. Για λέγε τι έχουμε. Στις 6 και 7 Απριλίου, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, ο καιρός αναμένεται να είναι βροχερός, αλλά φαίνεται ότι δεν θα έχουμε και συμφωνία. Αναμένεται να μην βρέξει και συμφωνία. Σύμφωνα με τις τελευταίες λεπτομέρειες και τις τελευταίες ειδήσεις. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πρωταπριλιάτικο ψέμα. Αλλά μάλλον ισχύει. 100%. Όπως σχολιάζει χαρακτηριστικά η Αμερικανική Τράπεζα Citigroup, μετά από τις αρχικές πληροφορίες, τις πιο αισιόδοξες, ότι επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ Αθήνας και Θεσμών για τα μέτρα που θα οδηγήσουν σε συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο στο Eurogroup, οι προσδοκίες μειώθηκαν, καθώς οι διαφορές, τουλάχιστον στο ασφαλιστικό, παραμένουν. Έτσι, τόσο ο Γερούν Ντάσελμπλουμ, ο πρόεδρος του Eurogroup, όσο και στέλεχος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δήλωσαν ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα για συμφωνία, με τον Γερούν Ντάσελμπλουμ να τονίζει ότι δεν προλαβαίνουμε τη σύνοδο των Υπουργών στη Βαλέτα. Τώρα, τα βλέμματα ίσως να στραφούν και στην νεαρινή σύνοδο του Ταμείου, που θα γίνει 22 με 23 του μηνός. Η οποία μπορεί να αποβεί καθοριστική σχετικά με το ελληνικό πρόγραμμα όσον αφορά τις αποφάσεις που θα πάρει το Συμβούλιο. Ναι. Καθώς η συμμετοχή του, σύμφωνα και με την Γερμανία, αποτελεί βασική προϋπόθεση, η συμμετοχή του Ταμείου στο πρόγραμμα. Επίσης, όπως αναφέρει η Citi, μια πιο πιθανή ημερομηνία για συμφωνία θα μπορούσε να είναι στις 22 Μαΐου, δηλαδή στο επόμενο Eurogroup. Του τρέχοντος έτους. Δεν ξέρω, θα σας πω ψέματα τώρα. Και, αλλά ο Γερούν Ντάσελμπλουμ χθες άφησε το ενδεχόμενο να γίνει ένα έκτακτο Eurogroup, ειδικά για την Ελλάδα. Υπάρχει αυτό το παράθυρο. Αλλά βέβαια 22-23 Μαΐου μεταφέρεται, πηγαίνει πολύ μακριά η βαλίτσα, θα μπορούσαμε να πούμε. Η Citi επίσης αναφέρεται και στο συνταξιοδοτικό, στη συζήτηση που κάνατε πιο πριν. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι παρά τις αλλεπάλληλες μεταρρυθμίσεις που έγιναν στο σύστημα με αύξηση του ορίου παροχής των ορίων συνταξιοδότησης και μειώσεις και περικοπές της συντάξης, το σύστημα παραμένει ακόμα εύραυστο και με την ελληνική οικονομία να συγκρόνεται χρειάζονται περαιτέρω μέτρα, τα οποία όμως πιθανότατα η κυβέρνηση είναι δύσκολο να διαχειριστεί πολιτικά. Παρότι δεν συνηγορεί προς την πλευρά της και το γεγονός ότι η οικονομία συρρυκνώνεται σε αυτή τη φάση. Και γι' αυτό υπάρχουν και διάφορα σενάρια εκλογών, μη εκλογών και όλα αυτά. Στέλιο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Sky.gr, κυρίες και κύριοι, μπαίνοντας, διαβάζετε αυτή τη στιγμή τις κυριότερες ειδήσεις. Τα πάνω κάτω στις πανελλαδικές φέρνει το Υπουργείο Παιδείας πρώτο στην ειδησιογραφία της ιστοσελίδας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Στέλιο.